Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του Super B την πρόεδρο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, την οποία καλωσορίζουμε και στην Πάτρα. Καλώς ήρθατε καλησπέρα στην Πάτρα. Σας, καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε και στο Super B. Μάχη της Δημοκρατικής Συμμαχίας, ενός νέου πολιτικού οργανισμού για να εισέλθει στη Βουλή. Θα τα πούμε με λεπτομέρειες όλα αυτά. Για να εισέλθει στη Βουλή, εσείς το σχεδιάζετε πότε? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε στην τελευταία συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, απέκλεισε το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και μίλησε πως θα εξαντλήσουμε την τετραετία και τότε θα πάμε για τις εκλογές. Βλέπετε εσείς ότι θα ισχύσει ένα τέτοιο σενάριο ή αναγκαστικά θα πάμε σε πρόωρες εκλογές? Νομίζω πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει χάσει πλέον κάθε δυναμική, κάθε μεταρρυθμιστική δυναμική, βρίσκεται σε ένα τέλμα, αγοράζει χρόνο με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται και είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να πείσει ούτε το μισό Υπουργικό Συμβούλιο για την ανάγκη των αλλαγών και των ρήξεων που χρειάζεται. Ουσιαστικά, ξέρετε, ο κ. Παπανδρέου βρίσκεται αντιμέτωπος με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορεί να περάσει το μήνυμα, το οποίο εγώ δέχομαι ότι θέλει να το περάσει ο άνθρωπος, αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πείσει τους υπουργούς του για την ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα σε αποφάσεις οι οποίες θα αλλάξουν το κράτος έτσι όπως το ξέρουμε. Άρα βλέπετε εσείς ότι αναγκαστικά θα πάμε σε ένα... Επειδή πάμε σε εκλογές. Από την άλλη μεριά. Θα μπορούσατε να προσδιορίσετε ένα τέτοιο χρονικό διάστημα ή θα ήταν παρακινδυνευμένο από την δική σας πλευρά? Θα ήταν παρακινδυνευμένο, αλλά. Γιατί κάποιοι μιλούν ενδεχομένως και για την περίοδο των αρχών του καλοκαιριού. Του φθινοπόρου ή και του καλοκαιριού. Ναι. Εντάξει, μεσολαβεί το. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Διότι αυτή τη στιγμή η εικόνα στην Ελλάδα είναι μια εικόνα εξαιρετικά αποκαρδιωτική. Mm-hmm. Δηλαδή έχετε ένα κομματικό σύστημα το οποίο έχει μείνει κολλημένο στο χθες. Αλλά μιλάμε κολλημένο. Mm-hmm. Δεν καταλαβαίνει ότι ζούμε και βιώνουμε τη μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση. Και έχει μείνει στη λογική της πρώτης κρίσης εποχής. Το οποίο σημαίνει ότι εξακολουθούν... Απλά κάνουν μια διαχείριση δηλαδή. Ναι, ακλόνητοι μεν κάνουν μια διαχείριση. Οι άλλοι μένουν κολλημένοι στο λαϊκισμό και στις υποσχέσεις. Το «οι άλλοι» περιλαμβάνει Νέα Δημοκρατία, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Το μαγικό ραβδί, το αυτό, ότι εμείς έχουμε το μαγικό τρόπο να μηδενίσουμε το έλλειμμα σε 18 μήνες και κάτι τέτοια. Νομίζω κάτι τέτοιο η Νέα Δημοκρατία πλέον έχει οπισθοχωρήσει όσον αφορά αυτή την άποψη. Δεν την υπολυπερασπίζεται, αν θέλετε. Καλά κάνει και δεν την υπολυπερασπίζεται, γιατί δεν είναι σοβαρή. Mm-hmm. Έτσι, δεν μπορείς να λες τέτοια πράγματα στον κόσμο. Και επίσης η Νέα Δημοκρατία επένδυσε, αν θέλετε, σε κάποιες λογικές οι οποίες κάποια στιγμή παρουσιαστήκαν στην Ιρλανδία, ναι, στην Πορτογαλία. Και ήδη σήμερα ξέρει τι έγινε στην Ιρλανδία, δηλαδή πόσο ο Πρωθυπουργός της Ιρλανδίας υποχρεώθηκε να βγει και να πει ότι θα τηρήσει όλες τα συμφωνηθέντα με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Η δε Πορτογαλία, ναι, πριν από τις εκλογές, ο κύριος Κοέλο, για τον οποίο τόσο πολύ είχαμε ακούσει να επενδύει η Νέα Δημοκρατία, είπε ότι πάμε στην σε Πορτογαλία εθνική, πάμε σε εθνική συνεννόηση. Είπε δηλαδή αυτά τα οποία προσπαθεί η Δημοκρατική Συμμαχία να πει. Ναι. Και εμείς λέμε πόσο κάτι εύκολο πολύ... όμως είναι για την Πορτογαλία να λέει κάτι τέτοιο και πόσο εύκολο είναι να το ισχυριστεί κάτι τέτοιο και ο πολιτικός κόσμος της Ελλάδας. Κοιτάξτε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχει τόσο απαξιωθεί ο πολιτικός κόσμος της Πορτογαλίας όσο ο δικός μας. Μα απαξιώνεται κάθε μέρα και περισσότερο όσο δεν το κάνει. Δηλαδή ότι σήμερα οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι, οι Ιρλανδοί έχουν καταλάβει ότι πρέπει να ενωθούν για να προστατεύσουν τα συμφέροντα της χώρας τους. Το ότι εμείς στην Ελλάδα αυτό δεν εξακολουθούμε και δεν το καταλαβαίνουμε, mm-hmm, είναι εις βάρος μας. Δεν μπορεί να μην καταλάβουμε ότι η χώρα σήμερα χρειάζεται πανστρατιά. Χρειάζεται δηλαδή όλους, από όποιο μετερίζει είναι ο καθένας, να δουλέψουν για 5 κοινές αρχές και να πούμε ότι πρωτίστως οφείλουμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Και μετά, βρε παιδί μου, ας ξανατσακωθούμε. Αλλά σήμερα. Το βλέπετε αυτό να είναι οποίο... κάτι τέτοιο εφικτό στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα ή ο καθένας προσπαθεί να απαξιώσει τον αντίπαλο θεωρώντας ότι έτσι θα κερδίσει στον πολιτικό στίβο? Νομίζω πως τελικώς θα χάσουν όλοι. Mm-hmm. Δηλαδή ότι αυτή η λογική θα οδηγήσει το λαό να πάρει βεβαίως στα χέρια του την υπόθεση ότι στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα και ο λαός, όποτε κληθεί στις κάλπες, θα επιβάλλει τη συνεργασία. Δηλαδή ο λαός δεν θα ξαναδώσει
αυτοδυναμία σε κανένα. Θεωρείται δηλαδή δεδομένο ότι θα υποχρεώσει όλους να καθίσουν κάτω να συνεργαστούν. Όποια εκλογική αναμέτρηση και όποτε και αν γίνει, δεν πρόκειται να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση πλέον στην Ελλάδα, είναι κάτι στο οποίο θα μιλάμε σε παρελθόντα χρόνο. Νομίζω πως ναι. Mm-hmm. Δηλαδή την αλαζονία του μονοκομματισμού, η οποία αν θέλετε εμπολής έχει και τις ευθύνες της για την κατάντια της χώρας. Δηλαδή η αλλαγή του συντάγματος μετά από το 85, η απόλυτη παντοδυναμία των πρωθυπουργών, η έλλειψη άρα ανάγκης συνεννόησης, mm-hmm. το έλλειμμα ελέγχου, διότι δεν υπήρχε ούτε καν ο εσωτερικός έλεγχος, ο οποίος υπήρχε, οδήγησε τη χώρα εκεί που την οδήγησε. Θα μπορούσε κάποιος να πει όμως ότι ναι, δεν θα έχουμε ενδεχομένως, όλα δείχνουν, αυτό δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, ότι τα δύο αν θέλετε κόμματα εξουσίας ή τα δύο μεγάλα κόμματα ή ποσοστία αν θέλετε τα δύο μεγάλα κόμματα δεν δείχνουν να έχουν την δυνατότητα κάτι τέτοιο. Θα φτάσουμε ενδεχομένως όμως σε μια ακυβερνησία. Δεν θέλω να δώσω το παράδειγμα του Βελγίου, διότι εκεί είναι άλλα τα προβλήματα, αλλά να φτάσει κανείς να σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχει ένας χρόνος ή και δύο χρόνια και να μην έχουμε κυβέρνηση όπως πλησιάζουμε περίπου στο Βέλγιο. Όχι, νομίζω ότι αυτό αποκλείεται. Θα υπάρξει κυβέρνηση στη χώρα, απλώς αυτή η κυβέρνηση θα είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας κάποιων κομμάτων, mm-hmm. με βάση ένα προγραμματικό πλαίσιο. Γι' αυτό και εμείς στη Δημοκρατική Συμμαχία λέμε ότι για να συμμετέχουμε ή για να στηρίξουμε την οποιαδήποτε κυβερνητική προσπάθεια αύριο θα έχουμε πριν από τις εκλογές πει στον ελληνικό λαό τι θα κάνουμε. Ναι. Δηλαδή θα έχουμε πριν από τις εκλογές πει ότι για να συνεργαστεί η Δημοκρατική Συμμαχία θα θέλει 5 προγραμματικούς όρους. Αυτό δεν παραδείγματος χάρη ναι. τη μείωση των φόρων, σας λέω ένα παράδειγμα. Θα πούμε λοιπόν από πριν τους 5 όρους με βάση τους οποίους ή θα συνεργαστούμε ή θα στηρίξουμε. Γιατί το πρόβλημά μας δεν είναι να πάρουμε καρέκλες, ναι. αλλά να υλοποιηθούν πολιτικές. Λέτε δηλαδή ότι μπορεί να συμμετάσχετε σε μια κυβέρνηση χωρίς απαραίτητα να διεκδικήσετε και κάποιο είτε πρωτοκλασάτο υπουργείο είτε οποιαδήποτε συμμετοχή σε υπουργείο. Μα δεν είναι το θέμα μας η διανομή mm-hmm. της εξουσίας μας. Ναι. Εμάς το θέμα μας είναι να ασκηθούν πολιτικές που θα είναι για τη χώρα επωφελής. Και σήμερα δυστυχώς αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι οι πολιτικές που ασκούνται δεν έχουν το προσδοκόμενο αποτέλεσμα. Δηλαδή οι Έλληνες κάνουν θυσίες, αλλά οι θυσίες τους πάνε στο βρόντο. Και άρα εμείς επειδή δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει μαγικός τρόπος, βεβαίως θα χρειαστεί μια μείζον προσπάθεια, αλλά αυτή η μείζον προσπάθεια πρέπει να έχει αποτέλεσμα. Ναι. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει φως στο βάθος του τούνελ. Και επειδή εμείς ανήκουμε στην κατηγορία που αν θέλετε, γεννηθήκαμε μέσα από την κρίση, έτσι γεννήθηκε η Δημοκρατική Συμμαχία. Ναι, ναι, πράγματι, είναι έτσι. Είμαστε ένα κίνημα το οποίο δημιουργήθηκε ως απάντηση στην κρίση, με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή ο τόπος χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται ρεαλισμό. Πολλοί όμως σας κατηγόρησαν ότι επειδή η Ντόρα Μπακογιάννη δεν κατάφερε να εκλεγεί πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και δημιούργησε ένα καινούριο πολιτικό οργανισμό. Πολλοί με κατηγορούν γι' αυτό, αλλά δεν είναι αλήθεια. Mm-hmm. Δεν έχει βάση. Πρώτα απ' όλα, δεν πρέπει, για να κάνει κανένα σήμερα, ξέρετε, μια τέτοια προσπάθεια, πρέπει να είναι τρελός να την κάνει από ιδιοτέλεια. Δηλαδή, υπήρχαν πολλοί τρόποι να είσαι πάρα πολύ καλά, να καθίσεις στο σπίτι σου, να κάνεις μια υψηλή κριτική κάθε λίγο και λιγάκι και να μην κάνεις τον αγώνα τον οποίο κάνουμε εμείς σήμερα. Εσείς λέτε ότι πέφτω στα βαθιά να κολυμπήσω και Καταρχήν πάμε κόντρα στο ρεύμα. Mm-hmm. Δεύτερον, δημιουργούμε ένα καινούριο στη χειρότερη δυνατή πολιτική στιγμή. Το δημιουργούμε όμως γιατί το πιστεύουμε και διότι δεν θέλουμε να είμαστε ρήψασπις την πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα. Εγώ δεν θα ήθελα να μου πούνε, και αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο το σκέφτηκα έξι μήνες. Δεν θα ήθελα να μου πούνε αύριο ότι ρε παιδί μου, την ώρα που η χώρα ήταν στα πιο δύσκολά της, πέταξε στην ασπίδα και εσύ έφυγες. Ναι. Ή την ώρα της μάχης, ένας άνθρωπος που έχει ένα κύρος τέλος πάντων στο εξωτερικό, έχει τη δυνατότητα να διαπραγματευτεί, έχει τη δυνατότητα να πιέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εσύ την έκανες με ελαφρά πηδηματάκια όπως λένε. Κατάλαβα. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι ακριβώς να δώσουμε τη μάχη, αλλά δεν θέλω αύριο το πρωί να κοιτάξω κάποιον, οποιονδήποτε, στην Πάτρα, στην Ηλία. Και να μου πει ότι βρε τώρα άλλα έλεγες πριν τις εκλογές και άλλα μετά. Mm-hmm. Θέλω αυτά που θα έχω πει πριν από τις εκλογές να τα εφαρμόσω και μετά. Δηλαδή ό,τι πούμε να το κάνουμε και ό,τι κάνουμε να το έχουμε πει.
Δεν διαλέγουμε τον εύκολο δρόμο, επαναλαμβάνω. Ναι. Διαλέγουμε το δύσκολο, αλλά πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση πολύ περισσότερος κόσμος, ακόμα και αυτοί που δεν μας πιστεύουν σήμερα, που είναι καχύποπτοι, που λένε γιατί το κάνανε και αυτά και είναι παλιά η Ντόρα. Θα το ακούτε κι εσείς αυτό. Βεβαίως, είναι παλιά η Ντόρα, τι καινούριο μπορεί να φέρει. Η απάντηση είναι ότι κρίντε μας από αυτά που λέμε και από αυτά που κάνουμε. Ναι. Και αν αυτά σας καλύπτουν, τότε ελάτε μαζί μας. Μην μπείτε στη λογική ότι υπάρχουν μαγικοί τρόποι ή άνθρωποι από παρθενογέννηση που θα έρθουν ως μεσίες να σώσουν τη χώρα. Δεν υπάρχουν τέτοιοι, και φαντάζομαι ότι όποιος πιστεύει κάτι τέτοιο μάλλον είναι φεροβάμων. Τώρα, αναφορικά με την Δημοκρατική Συμμαχία, θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τις προτάσεις που έχετε καταθέσει προς την ελληνική κοινωνία. Καταρχάς, εσείς είστε ικανοποιημένοι. Ξεκινάτε, όπως είπατε, παντώντας έναν και πηγαίνοντας έναν κοκοτράχαλο δρόμο, και πράγματι είναι έτσι. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν η Δημοκρατική Συμμαχία να υπολείπεται, τουλάχιστον αυτές οι τελευταίες, αν θέλετε, της εισόδου στη Βουλή, γιατί φαντάζομαι για ένα μικρό κόμμα. Δεν μου αρέσει αυτός ο χαρακτηρισμός. Αν θέλετε, μετρώντας τα ποσοστά, διότι δεν έχετε αναμετρηθεί στις εθνικές εκλογές. Με βάση αυτά τα ποσοστά, λοιπόν, βλέπετε ότι έχετε πολύ δρόμο ακόμη, ή πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις είναι και λίγο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, το λέει ο κόσμος και το ακούτε κι εσείς, είναι λίγο πειραγμένες? Ακούστε, εγώ δεν θα σας πω ότι είναι πειραγμένες. Ούτε ποτέ στη ζωή μου δεν τα έχω βάλει ούτε με δημοσκόπους ούτε με δημοσιογράφους. Ό,τι έχω να τους πω, τους το λέω κατευθείαν στα μούτρα. Αλλά είναι δύο πράγματα, είναι πραγματικά. Ότι σήμερα το όνομα Δημοκρατική Συμμαχία το ξέρει το 35% των Ελλήνων. Άρα έχουμε να κάνουμε μια πολύ, πολύ μεγάλη δουλειά, καταρχήν για να μας μάθουν. Και δεύτερον, έχουμε την εμπειρία της Κρήτης. Όταν κατεβάσαμε το ανεξάρτητο περιφερειακό ψηφοδέλτιο στην Κρήτη, οι δημοσκοπήσεις, οι ίδιες εταιρείες, μας δίνανε 5%. Ναι. Πήραμε 18. Είναι αλήθεια. Δεν κάνανε κομπίνα οι άνθρωποι. Δηλαδή, εγώ πραγματικά δεν πιστεύω ότι. Απλώς άλλο έλεγαν και άλλο ψήφισαν. Όχι, όχι. Μπορεί να βόλευε τα μεγάλα κόμματα εκείνη την εποχή να μην μας δώσουν. Αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι ο κόσμος δεν ήθελε να εκφραστεί. Mm-hmm. Ή και επίσης πολλοί δεν ξέρανε το όνομα του συνδυασμού τον οποίο στηρίζαμε. Οπότε έβγαινε 5%. Τελικά στην κάλπη πήραμε 18. Η Δημοκρατική Συμμαχία δεν πρόκειται να καμφθεί από αυτό. Είναι καθόλου. Όμως και λίγο άλλα τα χαρακτηριστικά της Κρήτης, καθώς η οικογένειά της έχει μια παράδοση. Ναι, όχι, άλλο λέω. Εγώ δεν ισχυρίζομαι θα πάρουμε 18% αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Δεν το αποκλείω, αλλά δεν ισχυρίζομαι. Έχετε τίποτα. Στόχο, εκλογικό. Μια που μιλάμε για νούμερα. Ακούστε, η Δημοκρατική Συμμαχία δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας. Mm-hmm. Είναι κόμμα κυβερνητικό. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ο πολιτικός χάρτης αλλάζει άρδιν. Τα ονομαζόμενα μεγάλα, τέως μεγάλα, νυν παλαιά κόμματα, αθρηστικά σήμερα, με αυτές τις δημοσκοπήσεις, ναι, έχουν λιγότερο από ό,τι πήρε η Νέα Δημοκρατία το 90. Ναι. Τα δύο μαζί. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος έχει γυρίσει την πλάτη σε αυτά τα κόμματα. Θα μου πείτε, έχετε πάρει εσείς το μερίδιο? Όχι. Απλώς έχουμε ένα κόσμο που με πολύ καχυποψία παρακολουθεί και θα τοποθετηθεί. Εγώ λοιπόν αυτόν τον κόσμο δεν θέλω να τον απογοητεύσω. Πόσο μπορεί σκεπτόμενος να είναι αυτός ο κόσμος και προβληματισμένος και πολύς, να μην καταλήξει όπως γίνεται και όπως γινόταν στο παρελθόν. Βέβαια, η περίοδος της Τρόικα έχει αλλάξει τα πάντα στην Ελλάδα, αλλά και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές, σε όλες τις εκλογές τις προηγούμενες, υπήρχε ένας κόσμος ο οποίος δεν τοποθετεί το, περίμενε την τελευταία ώρα, αλλά πάντα πήγαινε στους δύο μεγάλους. Το ξέρετε καλύτερα, ήσασταν μέρος του συστήματος. Βεβαίως, βεβαίως. Και ήμουνα μέλος του συστήματος και έχω αναλάβει και το κομμάτι των συλλογικών μου ευθυνών. Αλλά θα σας πω ένα. Όταν παλιά συζητούσαμε για την Τουρκία, δύο πράγματα λέγαμε πάντα ως σταθερές. Ότι στην Τουρκία το ονομαζόμενο Κεμαλικό κόμμα, mm-hmm, έτσι, θα ήταν πάντοτε ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Και απέναντι υπήρχε και το ονομαζόμενο κόμμα του Ετσεβίτ, δηλαδή η άλλη μεριά. Και ήρθε το Δουνουτού στην Τουρκία και έφερε τα πάνω κάτω. Και δεν υπήρξαν πια τα παλιά κόμματα. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα μέρη του κόσμου. Διότι οι δεσμεύσεις, οι εξαρτήσεις των παλαιών κομμάτων είναι πάρα πολύ μεγάλες. Βλέπετε ότι σήμερα πρέπει να μιλήσουμε για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Παρουσιάζεται, ας πούμε, το φαινόμενο Γενόπ, έτσι, ναι, ο συνδικαλισμός στη Γενόπ.
Το μόνο κόμμα που είχε το θάρρος να βγει και να πει τα πράγματα με το όνομά τους ήταν η Συμμαχία. Το οποίο ρώτησε στη Βουλή γιατί χρηματοδοτείται 30 εκατομμύρια ευρώ το συνδικαλιστικό όργανο μίας ΔΕΚΟ. Τι 30 εκατομμύρια ευρώ, ένα αστρονομικό ποσό. Δηλαδή για 30 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές τις εποχές. Με συγχωρείτε, 30 εκατομμύρια ευρώ είναι το αεροδρόμιο το οποίο θέλουμε να κάνουμε εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς, λίγα λεφτά. Ναι, για να το παραλληλήσουμε. Απλώς για να το εξηγήσω. Ναι. 25 κάνει δηλαδή αυτό. Και έχουμε και 5 καπάκια από πάνω για να το κάνουμε καλαμάκια. Mm-hmm. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια ευρώ είναι πολλά λεφτά. Οι μόνοι που είχαν την ελευθερία να το κάνουν ήμασταν εμείς. Ναι. Διότι υπάρχουν τέτοιου είδους δεσμεύσεις στα παλαιά κόμματα που πλέον ο πολιτικός τους λόγους είναι υπονομευμένος. Μήπως όμως και εσείς έχετε έτσι την ευκολία να κάνετε κριτική χωρίς να έχετε τη συνέπεια, διότι θα σκεφτεί ο άλλος, ωραία, Δημοκρατική Συμμαχία δεν πρόκειται ποτέ να βρεθεί να κυβερνήσει και άρα με μεγάλη ευκολία, όπως λέτε και για τα κόμματα της αριστεράς και λένε και τα υπόλοιπα κόμματα, πως τα κόμματα της αριστεράς κάνουν εύκολη κριτική γιατί είναι σχεδόν αδύνατο ποτέ να κυβερνήσει την Ελλάδα. Ορθώς, τα κόμματα της αριστεράς κάνουν καταστροφική κριτική και λένε ό,τι θέλουν, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να κυβερνήσουν. Μα εμείς είμαστε ακριβώς το αντίθετο. Εμείς δεν ερχόμαστε για να μην κυβερνήσουμε. Mm-hmm. Είπαμε από την αρχή. Λέτε, στόχος είναι να είμαστε μέσα. Ότι ο στόχος είναι να κυβερνήσουμε. Γι' αυτό και ο τίτλος της Συμμαχίας. Βεβαίως. Ο στόχος εκεί παραπέμπει. Όχι. Η Συμμαχία είναι συμμαχία με τους Έλληνες. Πολιτών. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά ο στόχος μας είναι να κυβερνήσουμε. Ναι. Όχι. Με διαφορετικές, αν θέλετε, αντιλήψεις, συμμαχία σήμερα έχει κόσμο από τη Νέα Δημοκρατία, έχει κόσμο από το ΠΑΣΟΚ, έχει κόσμο από την κεντροαριστερά. Κανένας μας δεν είναι από παρθενογέννηση, αλλά όλοι γίναμε σοφότεροι από μέσα από την κρίση. Μάθαμε από τα λάθη μας και δεν δυσκολευόμαστε και να το πούμε. Στη Δημοκρατική Συμμαχία δηλαδή βρίσκονται πολίτες από όλους τους πολιτικούς χώρους. Από όλους τους πολιτικούς χώρους. Μέχρι από το χώρο της αριστεράς δηλαδή. Γιατί πολύ κέντρο-αριστερά. Κέντρο-αριστεράς. Κυρίως όμως. Πού εσείς θα καταλήγετε τα ποσοστά? Κυρίως είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι από το κεντρό φιλελεύθερο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας και το κεντρό δεξιό. Mm-hmm. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι από το ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ακριβώς αναζητούν ένα καινούριο πολιτικό λόγο, ο οποίος να βασίζεται στην πραγματικότητα και να αποφεύγει να λέει πράγματα τα οποία δεν είναι υλοποιήσιμα αύριο. Εγώ δεν μπορώ να βγω να πω στον κόσμο ότι ακούστε κύριοι, υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, θα έρθουν τα κινέζικα λεφτά που ακούω, ας πούμε, κάποιους άλλους που λένε, θα έρθουν τα κινέζικα λεφτά και θα μας σώσουν. Δεν θα έρθουν τα κινέζικα λεφτά. Μήπως έτσι προσπαθούμε να προσφέρουμε φρούδες, ελπίδες στον κόσμο. Αυτό όμως. Γιατί από κάπου πρέπει να πιαστεί, αν θέλετε, και ο πολιτικός πρέπει να σκεφτεί έναν τρόπο. Γιατί να μην πιαστεί από την πραγματικότητα? Εγώ αυτό γιατί είναι πολύ ομοί και σκληροί, ίσως. Ακούστε, δεν αλλάζει mm-hmm. πραγματικότητα επειδή θα κρύψουμε το κεφάλι μας στην άμμο. Αντίθετα, γνωρίζοντας την, θα την πολεμήσουμε καλύτερα και θα πετύχουμε καλύτερα. Εγώ είμαι βαθύτατα πεπισμένη ότι η Ελλάδα θα την βγάλει. Είμαι βαθύτατα πεπισμένη ότι η ελληνική οικονομία από αυτή την κρίση θα βγει όχι σε πύληνα, αλλά σε σιδερένια πόδια. Είμαι βαθύτατα πεπισμένη ότι θα αλλάξει η νοοτροπία μας. Ότι αυτό το υπερκαταναλωτικό πρότυπο που είχαμε, βεβαίως δεν θα ισχύσει αλλά αύριο. Αλλά αυτό υποχωρεί και με μεγάλους ρυθμούς. Βεβαίως, ότι η κοινωνία αυτή θα ξαναβρει αρχές και αξίες που τις είχε χάσει. Γι' αυτά είμαι βαθύτατα πεπισμένη. Ότι χρειάζεται να επενδύσουμε στην παιδεία μας με διαφορετική λογική για να έχουμε το αποτέλεσμα. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα θα χαθεί. Ίσα-ίσα ονειρεύομαι, αν θέλετε, μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα όπως θα την ήθελα, τέλος πάντων, εγώ όταν κάθεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός ή υπουργός εξωτερικών πίσω από την ελληνική σημαία. Αλλά αυτό δεν μπορώ να βγω και να πω στους Έλληνες ότι υπάρχει μαγικός τρόπος να γίνει. Ναι. Θα χρειαστεί να δουλέψουμε, θα χρειαστεί να βάλουμε στόχους, θα χρειαστεί να πετύχουμε τους στόχους. Και επειδή έχω ζήσει τον ελληνισμό σε όλα τα μέρη του κόσμου, έχω ζήσει τον ελληνισμό της Αμερικής, της Αυστραλίας, τον ελληνισμό της Ασίας, της Αφρικής, της Ευρώπης, δεν είναι δυνατόν ο Έλληνας όπου πάει να πετυχαίνει και μέσα στην Ελλάδα να καταραμώνει. Να αποτυγχάνει. Άρα το σύστημα φταίει. Προφανώς και φταίει το σύστημα και προφανώς φταίει για πολλά στα οποία οδηγήθηκε η χώρα μέχρι σήμερα. Ωστόσο, θεωρείτε ότι και οι δικές σας προτάσεις είναι προτάσεις ρεαλιστικές που μπορεί αυτή τη στιγμή να εφαρμοστούν στην ελληνική κοινωνία χωρίς να έχουμε αναταράξεις και το οικοδόμημα να τρέμει και ενδεχομένως να γκρεμιστεί?
Θα έχουμε να ταράξει. Γιατί έχω σημειώσει από τις 38 προτάσεις της οικονομίας που έχετε καταθέσει, έχω σημειώσει, ας πούμε, αυτό που λέτε, πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ. Εάν το ακούσει κάποιος, θα πει ότι σε αυτό το κόμμα πρέπει να είναι θεροβάμονες αν πιστεύουν ότι θα ιδιωτικοποιηθούν πλήρως όλες οι ΔΕΚΟ. Γιατί? Διότι θα πει τι θα έχουμε εμείς να κρατήσουμε ως χώρα εάν τα πάντα τα δώσουμε στους ιδιώτες. Πώς μπορείτε να τους απαντήσετε? Δεν τα δίνουμε στους εχθρούς. Τα δίνουμε στον ιδιωτικό τομέα για να επενδύσει. Ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να είναι και Γερμανός και Αμερικάνος και οποιοδήποτε. Αλλά εδώ στην Ελλάδα θα μείνουν. Ναι. Και θα μείνουν εδώ στην Ελλάδα για να αποδώσουν καλύτερα και για να μπορέσουν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας δια των επενδύσεών τους. Σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Το οποίο δεν το ξέρουμε τώρα στην Ελλάδα. Εσείς εδώ, το best. Γιατί υπάρχετε? Διότι κάποτε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης αποφάσισε να σπάσει το μονοπόλιο της ΕΡΤ. Ναι. Γι' αυτό υπάρχετε. Αλλιώς δεν θα υπήρχατε. Όλα τα επόμενα χρόνια όμως, κανείς από τους πολιτικούς δεν μπόρεσε να πει αυτός θα πάρει άδεια, αυτός δεν θα πάρει άδεια. Μπράβο. 21 χρόνια με προσωρινή άδεια λειτουργίας. Γιατί όμως? Για το Super B και όλα τα κανάλια. Ναι. Γιατί όμως δημιουργηθήκαν όλες αυτές τις θέσεις εργασίας? Δημιουργηθήκαν αυτές τις θέσεις εργασίας διότι αυτό το μονοπόλιο που λεγόταν ΕΡΤ έσπασε. Και σήμερα σε ολόκληρη την Ελλάδα άνθρωποι τρώνε ψωμί, άνθρωποι παράγουν ειδήσεις, άνθρωποι προσπαθούν και δίνουν διαφορετική ενημέρωση για αυτό το λόγο. Κινητή τηλεφωνία. Τηλεφωνία. Εγώ ήμουν βουλευτής Βρετανίας και παρακάλαγα τότε τον ΟΤΕ να έρθουν να βάλουν ασύρματο τηλέφωνο στα άγραφα Βρετανίας. Nice. Διότι επέθανε κάποιος στα άγραφα και έπρεπε να πάρει το τζιπ, να περάσει ένα καρόδρομο, να κατέβει κάτω και να ειδοποιήσει ότι είχε γαστροραγία, ο άλλος δεν υπήρχε τηλέφωνο. Βάλαμε λοιπόν το ασύρματο τηλέφωνο, έγινε πάρτι στην Βρετανία. Ήταν μεγάλη επανάσταση, ναι, της τεχνολογίας. Σήμερα, ναι. Πόσοι άνθρωποι ζουν, πόσες δουλειές έχουν δημιουργηθεί από την κινητή τηλεφωνία? Σε κάθε πόλη υπάρχουν τρία καμία αντίρρηση, αλλά θα μπορούσε κάποιος να αντιτείνει ως επιχείρημα το γεγονός ότι εάν φερρυπίν ιδιωτικοποιηθούν πλήρως οι επικοινωνίες στην Ελλάδα, από εκεί και πέρα χάνουμε ζωτικό εθνικό χώρο. Καθόλου. Καθόλου λέτε. Ο χώρος του στρατού είναι χώρος του στρατού, ο χώρος του ΝΑΤΟ είναι χώρος του ΝΑΤΟ. Και από εκεί και πέρα, αν οι επικοινωνίες για μένα είναι φτηνότερες, όπως γίνεται σήμερα που σου τηλεφωνάει ο ένας μετά τον άλλον, είτε η Κοσμοτέ, είτε η Wind, είτε δεν ξέρω πώς, και σου λένε έχω ένα καλύτερο πακέτο για εσάς και έχω ένα καλύτερο πακέτο για εσάς, ναι, θέλω να μου δώσετε το καλύτερο, φτηνότερο πακέτο. Εάν ο ανταγωνισμός προφανώς το κάνει καλύτερο στην Εάν αύριο το πρωί μπορώ να έχω απελευθερωμένη την αγορά ενέργειας και να μου τηλεφωνάει κάποιος και να μου λέει έχω φτηνότερο πακέτο να σας δώσω για το ηλεκτρικό, θα ήθελα να το έχω. Το κράτος έχει τρεις λειτουργίες και έχει αποτύχει και στις τρεις. Ποιες είναι οι τρεις βασικές λειτουργίες του κράτους? Η παιδεία, μαύρο χάλι. Ναι. Η υγεία, μαύρο χάλι. Και η ασφάλεια. Η εσωτερική και η εξωτερική. Για την εξωτερική δεν θα μιλήσω. Η εσωτερική, μαύρο χάλι. Αντί λοιπόν το κράτος να ασχοληθεί με αυτά και με το ρυθμιστικό του ρόλο, διότι η αγορά δεν είναι ανεξέλεγκτη. Μήπως είχε να κάνει και με το γεγονός ότι ο εκάστοτε υπουργός, σε οποιοδήποτε, είτε το Υπουργείο που αναφέρατε, Υγείας ή Παιδείας, προσπαθούσε να δημιουργήσει νέες δομές, προκειμένου να μείνει το όνομά του στην ιστορία, και τελικώς αποτύχανε, διότι δεν μπορεί ένα σύστημα εκπαίδευσης να αλλάζει ανά διετία ή ανά τριετία. Έτσι είναι. Αυτά αυτό λέγαμε όλο το πρωί στο προσυνέδριο. Έτσι ναι. Είναι. Αυτό που λέτε. Αλλά πέραν αυτού, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είμαστε, αυτά είναι τα τρία που πρέπει να κοιτάξει το κράτος και το ρυθμιστικό του ρόλο για να μην είναι ανεξέλεγκτη η αγορά. Διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η ανεξέλεγκτη αγορά θα μας οδηγήσει εκεί που μας οδήγησε η Lehman Brothers. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Η αγορά θέλει έλεγχο, θέλει ρυθμιστικό πλαίσιο, θέλει προστασία από τα καρτέλ. Αλλά δεν μπορείτε να μου πείτε ότι παραδείγματος χάρη ο αγρότης, ο οποίος πουλάει 1,20 τη φράουλα, εγώ στην Αθήνα πρέπει να αγοράζετε 6,5 και 6. Ναι. Λοιπόν, γιατί? Αυτά που είναι απλά πράγματα, εκεί λοιπόν θέλω το ρυθμιστικό ρόλο του κράτους. Δεν θέλω το κράτος επιχειρηματία.
επιχειρηματίας είναι πολύ καλύτερος αυτός ο οποίος ξέρει να κάνει την επιχείρηση και όχι εγώ που δεν είμαι επιχειρηματίας. Συμμετείχατε όμως ως πρόσωπο, όχι ως κόμμα, ως πρόσωπο σε έναν τέτοιο μηχανισμό ο οποίος, να θυμίσω και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν, τι έλεγαν, ότι θα σπάσουμε τα καρτέλ, έλεγαν ότι θα διώξουμε τους νταβατζίδες, πολλά έχουμε ακούσει και τίποτα δεν έγινε. Και για το παράδειγμα που αναφέρατε για τους αγρότες, αλλά και για πολλά άλλα. Πώς μπορεί αυτό να συμβεί, μόνο γιατί το δούνου του και η Τρόικα θα μας αλλάξουν τις συνήθειες? Όχι, διότι ανάγκη, ανάγκη και θεοί πείθονται, έλεγαν οι αρχαίοι μου πρόγονοι. Είναι αλήθεια ότι εγώ συμμετείχα σε ένα κόμμα το οποίο όλα αυτά τα έλεγε και δεν τα έκανε. Έτσι δεν είναι ότι δεν τα έλεγε, τα λέγαμε όλα και δεν τα κάναμε. Και σε ό,τι με αφορά προσωπικώς, κανείς δεν μπορεί να μου πει ότι τις θέσεις που υποστηρίζω σήμερα δεν τις υποστήριζα διαχρονικά. Όποτε, και επειδή είμαι και πολύ γνωστό πρόσωπο, σε όσες δηλώσεις και να ψάξετε να μου βρείτε, θα δείτε ότι τα ίδια έλεγα. Δεν έγιναν αυτά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, έχω λοιπόν μερίδιο της συλλογικής ευθύνης αυτής της πορείας. Αλλά στη τελική ανάλυση, ο καθένας μας έχει και μια ατομική ευθύνη. Σαφώς. Στο Δήμο Αθηναίων, λοιπόν, τα έκανα. Εγώ παρέδωσα ένα Δήμο Αθηναίων A, Moody's A, και σήμερα που ξέρουν οι Έλληνες τα πει Moody's, ξέρουν τι. Έχουμε μάθει και αυτές τις ορολογίες. Moody's Α. Ναι. Είχα δηλαδή την μεγαλύτερη πιστοληπτική δυνατότητα ως Δήμος Αθηναίων, με δρακόντιες οικονομίες. Άρα καταράκωσε το Δήμο Αθηναίων ο κύριος Κακλαμάνης. Όχι ο άνθρωπος, για πολλά χρόνια την είχε και αυτός Moody's A. Αλλά μετά, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, εγώ λέω ότι παρέδωσα. Ας μην σταθούμε στο Υπουργείο Εξωτερικών, είναι ακριβώς το ίδιο. Έχετε ακούσει 18 μήνες τώρα κάποιος να μιλάει για το Υπουργείο Εξωτερικών? Έχετε ακούσει ποτέ να υπήρξαν σπατάλες στο Υπουργείο Εξωτερικών? Δεν υπήρξε καμία τέτοια κουβέντα για ένα πολλαπλό λόγο, διότι δεν κάναμε σπατάλες. Διότι είχαμε, ταξιδεύαμε, τώρα ταξιδεύουν 18-20 άνθρωποι για να πάνε μια αποστολή. Εγώ ταξίδευα με 4. Πήγαινα το γύρο του κόσμου με 4 για να δώσω τη μάχη τότε για το Σκοπιανό. Για λόγους οικονομίας του Υπουργείου Εξωτερικών και σεβασμού στα κλίματα. Θα ήθελα να μου δώσετε ένα χαρακτηρισμό για το πώς βλέπετε εσείς αυτή την περίοδο την στάση που τηρεί η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η στάση της Νέας Δημοκρατίας. Αναφερθήκατε πριν σε λαϊκιστές. Ναι, είναι εξαιρετικά λαϊκιστική. Και φοβούμαι ότι είναι κολλημένοι σε λογικές οι οποίες έχουν προπολού ξεπεραστεί. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία σήμερα αναδεικνύει τον παλαιό. Την παλιά κομματική λογική, η οποία δεν είναι ούτε της εποχής, ούτε της λογικής που απαιτείται. Και έτσι ακούτε. Δημοσκοπικά πράγματα. Κερδίζει όμως. Πού τη δίνετε? 30 την παρέμβαση ο Καραμαλής, 19 είναι σήμερα. Έχει άνοδο, ούτως ή άλλως έχουν πτώσει τα δύο μεγάλα κόμματα, αλλά ουσιαστικά η ψαλίδα, εάν μιλάμε για δημοσκοπήσεις και αν μπορεί κανένας να τις θεωρήσει ως εχέγγυο για να κάνει μια συζήτηση, η ψαλίδα μειώνεται. Όχι, ποιος είναι ο κερδισμένος? Όχι, ένα λεπτό, με συγχωρείτε. Εδώ θέλει πολύ προσοχή αυτό. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, την ώρα της μεγαλύτερης πτώσης της, πήρε 30%. Ναι. Σήμερα είναι στο 19 και παρουσιάζεται το φαινόμενο το μεν Πασόκ με την πολιτική που κάνει, που είναι λογικό, κυβερνάει, έχει προκαλέσει την μήνυν όλου του κόσμου. Να έχει συνεχή φθορά. Έχει φθορά και πέφτει και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό δεν ξαναγίνει. Ναι. Παλιά λέγαμε ότι υπήρχε μια τραμπάλα. Ναι. Έπεφτε ο ένας, ανέβαινε ο άλλος. Ναι. Σήμερα πέφτουν και τα δύο μεγάλα κόμματα. Και πέφτει το κόμμα της αντιπολίτευσης. Γιατί δεν έχει σωστές θέσεις, αλλάζει συνεχώς θέσεις, γυρίζει στο παρελθόν του. Τι ακριβώς κάνει? Και θα ήθελα να μου χαρακτηρίσετε πώς θεωρείτε πολιτικά τη Νέα Δημοκρατία και πού βρίσκεται η Δημοκρατική Συμμαχία σε όλα αυτά. Εάν σας ρωτήσω εσάς σήμερα, μπορείτε να θυμηθείτε μία θέση της Νέας Δημοκρατίας? Αρκετές, αλλά έχουν αλλάξει το τελευταίο διάστημα, θα έλεγα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μήνυμα. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει βρει το βηματισμό της. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή υποστηρίζει το ένα, Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο υποστηρίζει το άλλο. Αυτό όμως ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και ο κόσμος σήμερα δεν έχει καιρό για πειραματισμούς. Φοβάται πάρα πολύ, αγωνιά πάρα πολύ. Μπορεί να διαφωνήσει μαζί σου με αυτά που λες, αλλά θέλει να ξέρει τι λες.
Ναι. Θέλει να ξέρει αν έχεις πρόγραμμα, αν έχεις σχέδιο ή δεν έχεις. Εδώ ακούμε ότι το πλέον. Και όλα αυτά για ποιο λόγο να γίνονται? Μα διότι εσωτερικά. Δεν μπορούσαν ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα. Ξέρω, τόσα χρόνια στη Νέα Δημοκρατία βρισκόσαστε, αυτό το μηχανισμό τον γνωρίζετε άριστα. Ξέρετε ότι δεν είναι τίποτα να σχεδιάσεις και να κατεβάσεις ένα πρόγραμμα προς τον ελληνικό λαό. Δεν είναι εύκολο, γιατί για να πεις σήμερα σοβαρά ένα. Δεν είναι και το πιο ακατόρθωτο για να μην έχει καταφέρει τόσο καιρό να το πράξει. Εμείς μας χρειάστηκαν 3 μήνες για να πούμε αυτά τα οποία λέμε. Και ήμασταν αποφασισμένοι να σηκώσουμε και το βάρος των αντιδράσεων αυτών που λέμε. Mm-hmm. Έτσι. Και τα είπαμε πολύ ξεκάθαρα και σταθήκαμε και υποστηρίζουμε τις θέσεις μας. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να είναι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Όταν είσαι και με τον αστιφύλαξ και με τον χωροφύλαξ. Αυτό δεν γίνεται. Δεν δύο καρπούζια στην ίδια μας. Και αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Από την άλλη μεριά αρχίζει ο απόλυτος λαϊκισμός. Είναι, λέει, με όλους. Ευχαριστώ, και εγώ είμαι με όλους. Πριν όμως, θα κοροϊδεύω τον κόσμο αν του λέω ότι υπάρχει ένας τρόπος μαγικός να δοθούν πίσω όλα τα χρήματα. Από πού θα δοθούν? Mm-hmm. Από πού θα βρεθούν τα χρήματα? Ο κόσμος δεν είναι κοροϊδό. Μιλήσατε πριν και είπατε ότι είστε αισιόδοξοι πως η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Αρκεί να μην πάμε σε αυτό που πολύ χαριτολογώντας λένε πως η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Το θέμα είναι να μην πεθάνουν οι Έλληνες. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, πού το βασίζεται αυτό? Είστε από τα κόμματα τα οποία στηρίζουν το μνημόνιο. Αν θέλετε με τις όποιες ενστάσεις σας, αλλά δεν είπατε είμαστε ενάντια στο μνημόνιο, όπως η Νέα Δημοκρατία είπε, είμαστε ενάντια στο μνημόνιο και είμαστε μαζί με όλους αυτούς οι οποίοι είναι ενάντια στο μνημόνιο. Εγώ θέλω να ρωτήσω όλους αυτούς που λένε ότι είναι ενάντια στο μνημόνιο, εάν σήμερα το πρωί σηκωθούμε και πούμε στη Βουλή των Ελλήνων ότι ακούστε κύριοι Τροϊκανοί, πηγαίνετε στο καλό. Δεν θέλουμε να είμαστε στο μνημόνιο. Mm-hmm. Άντε γεια. Και θα τα βγάλουμε πέρα μόνοι μας. Και θα βγάλουμε, ναι, πέρα μόνοι μας. Πού θα βρούμε τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία μας λείπουν σε αιτήσια βάση? Όταν θα έρθει κάποιος πολιτικός ο οποίος θα μου πει πού θα βρεθούν τα 20 δισεκατομμύρια τα οποία χρειαζόμαστε για την υγεία, για τις συντάξεις, για τους μισθούς, για την αστυνομία, για το στρατό κτλ. κτλ, διότι αυτά που βγάζουμε είναι λιγότερα κατά 20 δισεκατομμύρια. Από αυτά που όταν θα έρθει κάποιος να μου το πει, εγώ θα κάνω πάρτι και θα του πω έχεις δίκιο και εγώ μαζί σου είμαι. Αυτά είναι λαϊκισμοί. Η μένα αριστερά σηκώνεται και λέει θα γκρεμίσουμε όλα και θα φέρουμε το σοσιαλισμό και άντε μπράβο, θα βάλουμε φωτιά. Η δε Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας αυτή τη λογική, δεν έχει πει στο λαό από πού θα βρεθούν τα χρήματα. Και τώρα, επειδή σου λέει ότι δεν μπορώ και άλλα λέει στο εξωτερικό, άλλα λέει στο εσωτερικό, για να καταλάβετε, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας το σύμφωνο για το ευρώ που προβλέπει το Δουνουτού το ψηφίσανε στις Βρυξέλλες. Ναι, είναι αλήθεια. Διότι φοβηθήκανε μην τυχόν γίνει το έλα να δεις. Και στην Ελλάδα λένε στον κόσμο όχι. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι ατιμία. Δεν μπορείς να λες άλλα μέσα και άλλα έξω. Πόσο εύκολο όμως είναι, για να ολοκληρώνουμε κιόλας, πόσο εύκολο είναι να λες σήμερα την αλήθεια στον ελληνικό λαό? Και θα ήθελα να μου πείτε, βλέπετε ότι η κυβέρνηση, το είπατε και στην αρχή της συζήτησής μας, η κυβέρνηση αναγκαστικά θα πάει στις εκλογές. Η Δημοκρατική Συμμαχία έχει στόχο την είσοδο της, συγγνώμη, στο κοινοβούλιο. Εάν δεν το καταφέρει, τι σημαίνει και τι προβλήματα δημιουργεί στη Δημοκρατική Συμμαχία κάτι τέτοιο? Ακούστε, στις δημοκρατίες ο λαός κρίνει. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Ο λαός θα κρίνει αν μας θέλει ή δεν μας θέλει. Ο λαός θα κρίνει αν είμαστε χρήσιμοι μέσα στη Βουλή ή δεν είμαστε χρήσιμοι μέσα στη Βουλή. Αν θέλετε δική μου εκτίμηση, η Δημοκρατική Συμμαχία θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Θα εκπλαγούν πάρα πολύ με τα αποτελέσματα της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι δημοσκοπήσεις δεν απηχούν την πραγματικότητα? Ναι. Αυτό που λέγατε ότι, ναι, θεωρώ, είναι προβληματισμένος όλο. Θα, ναι, το δείτε, θα το δείτε στις εκλογές. Πιστεύω ότι ένας μεγάλος αριθμός Ελλήνων πολιτών σήμερα βαρέθηκε να ακούει τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα. Και θέλει μια υπεύθυνη, νυφάλια, σοβαρή πολιτική δύναμη, η οποία δεν του λέει άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και η οποία του δείχνει το δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Και ξέρετε, έλεγα και προχθές που ήμουν στην Ηλία, είναι σαν να είσαι ένας πατέρας, να έχεις πάρει ένα στεγαστικό δάνειο, να πρέπει να αποπληρώσεις το σπίτι στο οποίο έχεις μέσα στα 3 παιδιά, να έρχεται η τράπεζα και να σου ζητάει τη δόση και εσύ να αγοράζεις μια Φεράρι στο γιο σου. Αυτό κάνει το Πασόκ σήμερα. Δηλαδή, αντί να μαζέψει τα ελλείμματα και τις πατάλες, κόβει από τον κόσμο βασικά πράγματα. Εγώ δεν θα είχα ποτέ διαπραγματευτεί η μείωση συντάξεων. Ναι. Θα είχα διαπραγματευτεί από την πρώτη στιγμή τη μείωση του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δεν μπορεί σήμερα
να λες στους Έλληνες ότι εσείς θα πληρώσετε και το πολιτικό σύστημα, και στο πολιτικό σύστημα βάζω εμάς, τους βουλευτές, τα κόμματα, να μην έχουν μειώσει ούτε κατά κεραία. Δηλαδή 77 εκατομμύρια παίρναν τα κόμματα, 77 εκατομμύρια θα πάρουν και φέτος. Όχι ρε φίλε. Δεν θα πρέπει να υπάρξει θα μείωση. Πρέπει να πεις από την αρχή. Ξεκινώντας από τον εαυτό μου, ότι βέβαια πρέπει να κόψω. Δηλαδή, ναι, αν δεν κόψω εγώ από τον εαυτό μου, οι βουλευτές κόψανε. Οι μισθοί των βουλευτών κοπήκανε. Ναι. Δεν κόπηκε όμως τίποτα απ' άλλο από τα γύρω-γύρω. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς να λες ότι το σύστημα έτσι όπως το έχτισα το αφήνω αλόβητο, αλλά στον παππού που αύριο το πρωί δεν έχει ο φουκαράς και την προοπτική να δει την καλύτερη μέρα, του κόβω τη σύνταξή του και του κόβω και την αξιοπρέπειά του μερικώς. Εκεί λοιπόν υπάρχει άλλος δρόμος. Μέσα στις υποχρεώσεις μας, με τα δάνεια που έχουμε πάρει, με όλες τις δυσκολίες, απλώς πρέπει να χτυπήσουμε το δικό μας κακό εαυτό. Μία τελευταία ερώτηση. Πώς θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα η Δημοκρατική Συμμαχία πολιτικά πλέον και πώς θα μιλήσει προς τον ελληνικό λαό, στείνοντας ένα μηχανισμό παραδοσιακά όπως το ξέρουμε, με γραφεία, με συγκεντρώσεις. Πώς σκοπεύει να μιλήσει στον ελληνικό λαό, γιατί είπατε μόλις το 35% γνωρίζει την ύπαρξη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Ναι, γνωρίζει το όνομα. Ναι. Θα κάνουμε τα πάντα. Δηλαδή, στείνουμε γραφεία και εδώ στην Πάτρα. Σήμερα τώρα θα κάνω τα εγγένεια. Έχουμε ομάδες πρωτοβουλίας. Ετοιμαζόμαστε στις 27 του μηνός για το ιδρυτικό συνέδριο της Δημοκρατικής Συμμαχίας, όπου όλες πλέον οι προτάσεις θα τεθούν επιτάπητος και θα ψηφιστούν. Εμείς είμαστε γνήσια δημοκρατικό κόμμα, δηλαδή δεν έχουμε όλα τις αρρώστιες των παλαιών κομμάτων, παραγοντισμού. Θα εκλέξετε κεντρική επιτροπή. Βέβαια, και τέτοια. Ναι, δεν θα λέγεται κεντρική επιτροπή, αλλά θα εκλέξουμε ένα καθοδηγητικό όργανο. Τα κόμματα πάντως συνεχώς αλλάζουν ονόματα στα όργανά τους, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κοιτάξτε, μηχανισμός δεν είναι, υπάρχει, με άλλη ονομασία. Δεν υπάρχει χωρίς ένα κεντρικό όργανο, κανένα κόμμα, ούτε εταιρεία δεν υπάρχει χωρίς διοικητικό συμβούλιο. Ναι, καλά, εννοείται. Υπάρχουν. Εννοείται. Αλλά έχουμε μερικές διαφορές στη Δημοκρατική Συμμαχία. Δηλαδή, καταρχήν είμαστε οριζόντιοι. Δεν είμαστε καθετοποιημένοι. Τι εννοώ οριζόντιοι? Θέλουμε περμάνε περτέρα να αποφύγουμε τη λογική κέντρου περιφέρειας. Δηλαδή είναι αλληλένδετες, ναι, 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 οι οργανώσεις μας. Και το κάνουμε επίτηδες, διότι κάθε φορά στα κόμματα δημιουργείται η αίσθηση της ξεχασμένης περιφέρειας και των αποφάσεων που λαμβάνονται στο κέντρο. Έχουμε δεσμευτεί ότι όλες οι αποφάσεις, οι οποίες αφορούν πρόσωπα, θα λαμβάνονται σε τοπικό επίπεδο. Δεν θα λαμβάνεται σε κάποιο υπόγειο της συγκρούμενη με δηλαδή, ναι, ναι, είναι η γνωστό απόφαση, τα γραφεία. Ποιος θα είναι υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας. Δηλαδή ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας, για να δώσουμε ένα παράδειγμα να καταλάβει ο κόσμος, το ψηφοδελτίο σας θα καταρτιστεί με ποιο τρόπο, με ποια μέθοδο? Με την εσωτερική ψηφοφορία των μελών Αχαΐας. Να είστε. Και όποιος αναδειχθεί, εσείς θα πείτε ως κεντρικό καθοδηγητικό όργανο ότι εμείς πήραμε από την Αχαΐα αυτούς τους 5, 10, 15, αυτούς και θα έχουμε στο ψηφοδελτίο μας. Χωρίς να σβήσουμε και να γράψουμε ονόματα. Χωρίς να σβήσουμε, με έναν μόνο που έχει δικαίωμα σε περίπτωση που υπάρχει κάποια μεγάλη, ας πούμε, συμμετοχή, έναν που θα έχει δικαίωμα το κεντρικό διοικητικό συμβούλιο. Α, μάλιστα, θα μπορεί να υπάρχει μια προσταφέρεση. Δεν μπορεί το δήμαρχο πατρών να τον ξέρω εγώ καλύτερα που κάθομαι στην Αθήνα από ότι τον ξέρουν τα μέλη της Δημοκρατικής Συμμαχίας στην Αχαΐα, που τον βιώνουν καθημερινά. Δεν μπορεί να μπορείς να διαγράψεις από τη Δημοκρατική Συμμαχία τον οποιοδήποτε έχει διαφορετική γνώμη από σένα, που είσαι, ξέρω εγώ, αρχηγός, και τον διαγράφεις. Η Δημοκρατική Συμμαχία. Δηλαδή θα ακούγονται και φωνές οι οποίες στο συνέδριο θα μπορεί. Θα το έλεγα να δει. Ο Απόστολος ο Βουλδής, θέλω να πω, για να μην χρησιμοποιήσω άλλο όνομα, ξέρω εγώ, του φίλου μου, του Θόφιλου, του Βασιλείου, ας πούμε, λέω, να ανέβει πάνω και να αρχίσει να φωνάζει εναντίον του αρχηγού, γιατί δεν πήρε την τάδε θέση ή θα πρέπει να υποστηρίξει την τάδε θέση, και εσείς μετά αυτόν τον άνθρωπο δεν θα τον απομονώσετε. Το πλέον φυσιολογικό θα σκεφτεί κάποιος. Εγώ δεν θέλω να έχω δίπλα μου χειροκροτητές. Η πολιτική έπεσε το επίπεδό της πάρα πολύ, διότι τα τελευταία 30 χρόνια, αν σκεφτείτε τη Βουλή πριν από 30 χρόνια, είχε τουλάχιστον 25 υποψήφιους πρωθυπουργούς μέσα. Η Βουλή εκείνης της εποχής. Ναι, ναι. Και τι κάναμε εμείς στη δικιά μας γενιά?
καταφέραμε να έχουμε μια βουλή η οποία είναι άδεια, διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται να ακούσει κανέναν. Διότι μεγάλες προσωπικότητες οι οποίες κάποτε μιλούσαν και έτριζαν στη βουλή, ναι, είναι δεν υπάρχουν. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια γιατί πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν, διότι οι αρχηγοί προτιμούσαν να έχουν γύρω τους παιδάκια του κομματικού σωλήνα που λέγανε πάντα σε όλα μπράβο. Αυλικούς. Λοιπόν, όλοι αρέσκονται στην αυλή. Εγώ θέλω, εάν δεν μπορώ αύριο να πείσω τη Δημοκρατική Συμμαχία, θα πείσω τον ελληνικό λαό. Αυτό είναι το λάθος των αρχηγών. Mm-hmm. Ότι πιστεύουν.